Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Κίτιον, τέλος της αναμέτρησης. Δύσκολη νίκη για τον Αποέλ απέναντι στην Ένωση. Η Ένωση που επέστρεψε από το πλην 20, coach. Νικόλας Παπαδόπουλος δίπλα μου, παρολίγο να τα καταφέρετε. Όμως η απειρία των παιχτών σας στο τέλος και κάποιες έτσι βεβαιασμένες ενέργειες ίσως να έφεραν το αποτέλεσμα υπέρ του Αποέλ. Πρώτα απ' όλα, εσείς τι κρατάτε από το σημερινό παιχνίδι? Αυτό που κρατάω είναι ότι η ομάδα, αν και βρέθηκε στο πλην 20, δεν σταμάτησε να παλεύει. Αυτό θέλω από τους καλαθοσφαιριστές μου, να παλεύουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αν και στο πρώτο μήχρο δεν είμαστε αρκετά καλοί, ιδιαίτερα αμυντικά, όπου δεχτήκαμε 42 πόντους. Αυτό το βελτιώσαμε στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, και καταφέραμε σιγά σιγά να ροκανίσουμε τη διαφορά. Όπως είπες και εσύ, καταφέραμε να ισοφαρίσαμε το παιχνίδι, αλλά χάσαμε ένα καθοριστικό rebound, κάποιες βεβαιασμένες επιλογές από παίχτες που δεν είναι εμπειροί, πρώτη φορά παίζουν στην Ευρώπη. Σίγουρα είχαμε το δικαίωμα να φέρουμε ακόμα ένα παίχτη που μας έλειπε και θα το κάνουμε στο μέλλον. Από εκεί πέρα κρατάμε ότι η ομάδα πάλεψε και συνεχίζουμε. Εντάξει, okay. Σήμερα από τα θετικά όμως, πού θα επιδιώξετε, τι θα δείτε να κρατήσετε στην ομάδα, και τα αρνητικά, τι θεωρείτε ότι χρειάζεται διόρθωση? Διότι εντάξει, η απειρία που είναι ένα θέμα δεν διορθώνεται άμεσα, χρειάζεται χρόνος. Άρα εσείς όταν επιστρέψεις προπονήσεις, ξέρω, μεθαύριο φαντάζομαι ή αύριο, αύριο αμέσως προπονήσεις, πού θα επικεντρωθείτε σε ό,τι αφορά τη δουλειά σας? Εντάξει, όπως είπα και πριν, από αυτό το παιχνίδι κρατώ την αμυντική προσήλωση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί θα αρχίσουμε και να χτίζουμε πάνω σε γερές βάσεις. Όταν η αμυντική σου λειτουργία είναι πολύ καλή, τότε στην επίθεση θα προσπαθήσουμε στο παιχνίδι 5-5 να βελτιωθούμε, έτσι ώστε να βρούμε περισσότερες επιλογές στην επίθεση από περισσότερους παίχτες. Η ενίσχυση με ξένο, τι να περιμένουμε? Είπατε στο μέλλον, βέβαια οι αγώνες τρέχουν. Χρειάζεστε παίχτη, θα υπάρξει διακοπή ασφαλώς το επόμενο διάστημα. Όμως γενικά πέστε μας, τι σκοπεύετε σε αυτό το τομέα? Ήδη βρήκαμε τον παίχτη, θα δούμε αυτή τη βδομάδα ή την άλλη θα έρθει στην Κύπρο για να ενταχθεί και να ενσωματωθεί με την ομάδα. Μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, είτε το όνομα, είτε τη θέση ή οτιδήποτε? Είναι ο Άντωνι Χίκκεϊ που ήρθε, ήταν πέρσι, αγωνίστηκε για ένα-δύο μήνες στην ΑΕΚ Λάρνακας και μετά πήγε στον Απόλλο Πάτρας. Αυτός θα είναι ο καινούργιος μας παίχτης. Άρα επιλέξετε κάποιον ο οποίος, εντάξει, τον παίχτη δεν είναι ρούκι, το ξέρουμε. Άρα περιμένετε από τον Άντωνι να ανεβάσει την ομάδα σας σε ποιους τομείς? Σίγουρα πιστεύω στον Άντωνι ότι μπορεί να γίνει ο ηγέτης της ομάδας. Έχει περάσει από Πολωνία, ήταν στην ΑΕΚ, η ομάδα έκανε προαθλητισμό, πήγε στην Πάτρα, έπαιξε σε καλό επίπεδο. Πιστεύω ότι με την εμπειρία του και με τις ηγετικές του ικανότητες θα βοηθήσει και τους υπόλοιπους παίχτες. Λοιπόν, coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχή μας είναι η Ένωση να συνεχίσει από εκεί που έμεινε πέρσι, που ήταν η ευχάριστη εκκλήξη του προαθλήματος. Καλή συνέχεια, να σου ευχηθούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Τόνι Κωνσταντινίδη, ο οποίος, εντάξει, τον βλέπουμε, είναι εδώ δίπλα μας την ώρα που προθέρμανση κάνει η γυναικεία πεδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ, το Κίτιον, το οποίο μοιράζονται αρκετές ομάδες. Σήμερα γηπεδούχος ήταν ο ΑΠΟΕΛ στο Κίτιον, ένα παιχνίδι όπου είδαμε τον ΑΠΟΕΛ δύο πρόσωπα, και από την έκφρασή σας, coach, να θεωρήσω ότι ίσως να φωνάξατε και λίγο στα αποδυτήρια. Εντάξει, φωνάξαμε στα αποδυτήρια διότι πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι, εννοείται, όπως το πρώτο μήχρονο κερδίζεται εύκολα. Εντάξει, εύκολα, δύσκολα, το θέμα είναι νίκη. Τέτοια παιχνίδια για οποιοδήποτε λόγο να τα χάσεις είναι σαν να είναι δύο ήττες. Ενώ είναι διπλό το κακό. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε σήμερα. Δυστυχώς το γεγονός ότι στην περισσότερη ώρα παίξαμε χωρίς καθαρό point guard λόγω του τραυματισμού του Βασίλη και λόγω τα 4 φάουλ τα γρήγορα του Μουρ μας επηρεάσε ένα φάνταστα στο να διαχειριστούμε τη διαφορά που δημιουργήσαμε. Διότι, είμαστε ειλικρινείς, και όταν δημιουργήσαμε τη διαφορά, πάλι παίζαμε χωρίς αυτούς τους δύο. Αλλά από ένα σημείο και μετά που δείχναμε κουρασμένοι, η Ένωση δεν είχε να χάσει και τίποτα, είναι και αξία συγχαρητηρίων. Η Ένωση είναι αυτό που είπαμε και στα παιδιά μέσα, ότι αυτή η ομάδα μπορεί οι δυνατότητες της να είναι περιορισμένες, αλλά ουδέποτε σταματά να αγωνίζεται.
Φτάσαμε πολύ κοντά, ακόμα και να χάζουμε και το παιχνίδι. Όμως το σημαντικό για μας είναι ότι κερδίσαμε το δεύτερο από τα τρία παιχνίδια. Είμαστε ομάδα η οποία παιχνίδι με παιχνίδι είμαστε καλύτεροι. Απλά πρέπει εμείς να βρούμε έναν τρόπο να σταθεροποιήσουμε την καλή μας απόδοση σε μεγαλύτερα διαστήματα. Θεωρώ ότι σήμερα υπήρχε καθαρός λόγος το γεγονός ότι την περισσότερη ώρα παίξαμε και χωρίς τους δύο μας point guard, που είναι η δύναμη ουσιαστικά αυτής της ομάδας. Και δυστυχώς και κάποια λαθασμένα σφυρίγματα των διαιτών μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ να γυρίσει έναν παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι κερδίσαμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Ακόμα και στην άσχημη τους, είναι παιδιά που θέλουν να δουλέψουν, να πετύχουν, να φτάσουν ψηλά. Και αυτό με ικανοποιεί. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι που είναι στην Πάφο με τον Απόπ. Εντάξει, μου δίνεται την πάσα για δύο-τρεις ερωτήσεις. Πρώτα για τον Βασίλη, ξέραμε ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις. Τελικά αναγκαστήκατε να το ρίξετε στο παιχνίδι. Τι ακριβώς είχε ο Βασίλης ο Κούνας? Ένα πρόβλημα με τον προσαγό του. Ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε παραμονή του παιχνιδιού με τον Κεραυνό. Διότι και εκεί ουσιαστικά δεν τον είχαμε καμία σχέση με τον Βασίλη που γνωρίζουμε όλοι. Απλά είπαμε σήμερα να τον προφυλάξουμε ώστε να είναι καλά για τα επόμενα παιχνίδια. Αλλά το παιχνίδι και η κακή μας απόδοση για έναν πεντάλεπτο μας αναγκάσαν να το βάλουμε μέσα. Εντάξει, το σημαντικό σας είπα είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα είτε... Το ότι όμως η ομάδα σας έχασε ένα προβάδισμα 20 πόντων, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ίσως από τη μία να αποτελέσει αφύπνιση για σας. Όμως από την άλλη, όλο και κάτι πρέπει να διορθώσετε ή τουλάχιστον θα επικεντρωθείτε, φαντάζομαι, στις επόμενες μέρες. Τι είναι αυτό ακριβώς που θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δείξετε στους παίχτες σας στο βίντεο, αρχίζουμε από αύριο? Η ομάδα φετινή του ΑΠΟΕΛ, επειδή μπαίνει και ο πύχης πάρα πολύ ψηλά, λόγω προαθλητισμού, λόγω της ιδιοσυγκρασίας του σωματείου μας, δεν σημαίνει ότι ο κάθε παίχτης με τα συγκεκριμένα budget που έρχεται κοντά μας, άμεσα γίνεται πρωταθλητής. Ναι. Αυτό γίνεται μέσα από τη δουλειά, μέσα από την βοήθεια τη δικιά μας ως προπονητές. Είναι μια ομάδα που την περισσότερη διάρκεια, όταν το δείξαμε και σε μεγάλα διαστήματα με τον Κεραυνό, όταν παίζει μπάσκετ, παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Θεωρώ ότι πετύχαμε στους πλήστους ξένους μας, πετύχαμε πάρα πολύ. Έχουμε και τη βοήθεια των Κύπριων καλαθοσφαιριστών. Αν ήμασταν έτοιμοι τώρα 100% η Ρόδοτε, μου θα ανησυχούσαμε. Έτοιμη ομάδα θα είναι στο 100% μετά το Δεκέμβριο, όπου εκεί θα τα δώσει όλα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που αναφέραμε στην ζωντανή μετάδοση, ότι οι ομάδες δεν χτίζονται από τον Νοέμβριο. Ειδικά ομάδες όπως η δικιά μας με χαμηλά μπάτσετ και καινούργιες ομάδες. Ούτε τον μπάτσετ του Κεραυνού έχουμε, ούτε της ΑΕΚ που ουσιαστικά έχουν πρωταθλητές ήδη. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε πρωταθλητές. Και αυτόν τον λόγο είμαι και εγώ εδώ, ώστε με την πολλή δουλειά, σας λέω τα παιδιά, είναι αξίες συγχαρητηρίων. Εδώ και δύο μήνες δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο δουλεύουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα κακά διαστήματα που για μένα σήμερα υπήρχε λόγος, που σας προανάφερα με τους δύο τους point guard. Είναι κάτι που αναφέραμε την ώρα της μετάδοσης, το ότι δεν είχατε άσο, το είπαμε και σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να δώσω και συγχαρητήρια στον Αντρέα τον Πιλαβάν, που αντεπεξέλθε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτόν, παρόλο που το παιδί το βάζαμε για πρώτη φορά να... Όμως λόγω της εμπειρίας του μας βοήθησαν αρκετά. Εντάξει, για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, συγχαρητήρια και στην Ένωση για την όλη προσπάθεια. Να σας ευχηθώ και κάθε καλύτερο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εμείς συνεχίζουμε. Πάμε με το επόμενο παιχνίδι με την Πάφο να κερδίσουμε. Είπαμε με τα παιδιά, παιχνίδι με παιχνίδι. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση και να σας αποδεσμεύσω. Φέτος βλέπουμε ένα πρωτάθλημα που μάλλον τρεις ομάδες είναι ικανές για να φτάσουμε μέχρι τέλος. Δείχνουν να είναι ικανές. Μιλήσατε πριν για ομάδα προαθλισμού. Πού θέτετε τον πύχη φέτος στον ΑΠΟΕΛ και με τι θα είσαστε ικανοποιημένοι στο τέλος της σεζόν? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι είμαι προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Ένα σωματείο που δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλο στόχο εκτός από τον προαθλητισμό. Από εκεί και πέρα είναι και το άτομο μου ως προπονητής που ξέρετε πολύ καλά τι σχέση έχω με τον προαθλητισμό. Άρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση για το ποιοι είναι στόχοι του ΑΠΟΕΛ φετινή. Δεν βρίσκουμε δικαιολογία το ότι έχουμε χαμηλότερο μπάτζετ από τους δύο άλλους αντιπάλους μας. Τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάσκετ, μπάσκετ παίζουν οι προπονητές και οι καλαθοσφαιριστές και θα διεκδικήσουμε και το κύπελλο και το προάθλημα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Αυτά και από τον κύριο Αντώνη Κωνσταντίνη, τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Ακούσαμε τους δύο coach στο τέλος της αναμέτρησης εδώ στο Κίτιον. Νίκη για τον ΑΠΟΕΛ, δύσκολη όπως αποδείχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ένωση να επιστρέφει και να ισοφαρίζει το σκόρ, επιστρεφόμενη από ένα μεγάλο handicap. Όμως στο τέλος της ημέρας είναι
Το σκορ η νίκη που μετράει. Ο Αποέλ πήρε το δεύτερο του ροζ φύλλο στην φετινή σεζόν. 2-1 ρεκόρ για τους γαλαζοκίτρινους. Η Ένωση στο 0-3 όμως. Η Ένωση έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι το μπάσκετ θα μας προσφέρει πάρα πολλές συγκινήσεις την φετινή χρονιά. Γι' αυτό μείνετε κοντά μας για τις επόμενες μέρες και εβδομάδες για περισσότερο μπάσκετ από τον Alpha Sports TV. Καλό βράδυ σε όλους.